Τα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, στα οποία αναφέρθηκε το απόγευμα τη Τετάρτη σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναλύθηκαν το πρωί τη Πέμπτη από του αρμοδίου υπουργού, με σχετικέ ανακοινώσει που έκαναν οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστο Ταϊκούρα, Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κώστα Κρέκα, Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά και ο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Κυλακάκη, εξειδίκευσαν τα εν τα οποία ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπω είπε κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι εν πωλή: η αύξηση τη επιδότηση ρεύματο σε νοικοκυριά και επιχειρήσει και η συνέχιση τη επιδότηση του φυσικού αερίου. Η έκτακτη ενίσχυση για 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά πριν από το Πάσχα. Η επιδότηση καυσίμων φυσικών προσώπων και η μείωση τη τιμή του πετρελαίου κίνηση. Αυξάνεται επίση η περίοδο αποπληρωμή όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών από 60 σε 96 άτοκε δόσει. Μειώνεται ο έμφυα, η μείωση έχει φτάσει. Συνολικά στο 35% σε σχέση με το 2018. Επίση, ενισχύονται οι αγρότε με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωση στο γεωργικό πετρέλαιο. Μειώνεται ο συντελεστή του ΦΠΑ στο 6% για τα λοιπάσματα, ενώ επιδοτούνται οι κτηνοτρόφοι για το κόστο των ζωοτροφών. Με αυτέ τις παρεμβάσει, η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται σε συνεχή εγκρήγορση και παρεμβαίνει έγκαιρα. Και Ο Υπουργό Ενέργεια και Περιβάλλοντο αναφέρθηκε στα μέτρα που αφορούν στι επιδοτήσει για του λογαριασμού ρεύματο και του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τι επιδοτήσει για την ηλεκτρική ενέργεια και σε οικιακά τιμολόγια α, και νοικοκυριά. Η επιδότηση θα αφορά σε όλε τι παροχέ κύρια κατοικία, όπω αυτέ δηλώνονται στο ε1 αριθμούν 4.200.000 παροχέ ανεξαρτήτως εισοδήματο, ανεξαρτήτως εμβαδού κατοικία και παρόχου. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 κιλοβατόρε το μήνα αυξάνεται από 40 ευρώ το μήνα Μάρτιο στα 72 ευρώ τον Απρίλιο ποσοστό αύξηση τη επιδότηση 80%. Με τη σειρά του, αναπληρωτή Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντά ανέλησε τι δύο παρεμβάσει που αφορούν στου αγρότε. Η πρώτη παρέμβαση είναι αυτή που αφορά την κάρτα καυσίμων, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, την επιδότηση του πετρέλαιου κίνηση για του μήνε Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Καθώ μέσα στου δικαιούχου είναι και ελεύθεροι επαγγελματίε, βεβαίω και οι αγρότες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου αυτού μέτρου για τα οχήματά τους και επίσης η επιδότηση στην τιμή της πόλης του πετρελαίου που θα γίνεται στην πηγή για τον μήνα Απρίλιο αφορά όλους τους αγρότες οι οποίοι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης.